Παράπονα εκφράζουν μέλη του Ενιού Φοιτητικού Συλλόγου του Πολυτεχνείου Κρήτη, κάνοντα λόγο για αποκλεισμό από τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με θέμα το νέο νόμο για την παιδεία. Η Σύγκλητο είχε αποφασίσει να κάνει ανοιχτή διαδικασία, δίνοντα ένα σύνδεσμο μέσω του Zoom. Θα έμπαινε ο οποιοδήποτε με τεπώνυμο. Ο Φοιτητικό Σύλλογο, ωστόσο, πήρε απόφαση να βρεθεί εδώ πέρα με κινητοποίηση, προκειμένου και μετά τι δεσμεύσει του Αντιπρίτανη να βρεθεί εδώ πέρα να. Να είναι όλοι μαζί συλλογικά να ε, διαμαρτυρηθούν γύρω από το νομοσχέδιο. Ο Σύλλογο τι τελευταίε εβδομάδε κάνει συνελέφη με όλα τα μέτρα προστασία. Έχετε μαζικά αποφασίζει, ε, αποφασίζει ότι αυτό το νομοσχέδιο που έχει περάσει ήδη αυτή τη στιγμή ε, είναι κάτι στο οποίο αντιδεχόμαστε. Οι φοιτητέ σχολίασαν τα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει η Σύγκλητο καθαρά και εξάστερα να πει όχι στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία και καθαρά και εξάστερα να καταδικάσει τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη όταν βλέπαμε συναδέλφου μα. Να βασανίζονται ε, με αυτόν τον τρόπο και τι αστυνομικέ δυνάμει με συγκεκριμένε ευθύνε να εισβάλλουν στο Πανεπιστήμιο επειδή οι φοιτητέ κινητοποιήθηκαν. Κάτι το οποίο είναι και συνταγματικό δικαίωμα. Σε ένα νομοσχέδιο που φέρνει όριο φοιτηση, άκουσον-άκουσον, όταν οι περισσότεροι φοιτητέ και φοιτήτρε δουλεύουν, εργάζονται. Οι φοιτητέ, αφού πήγαν στο Πολυτεχνείο για να συμμετέχουν από κάποια δημόσια συσκευή, αυτό δεν κατέστη δυνατό. να συμμετέχουν από το γραφείο του Αντιπρίτανη του Πρίτανη ε, ή οποιοδήποτε άλλου μέλου τη συγκλήτου. Ε, το οποίο βρήκαμε όχι μόνο κλειστό το γραφείο, κλειστές τις πόρτες, κλειστά τα ασανσέρ να μην μπορούμε να ανεβοκατεύουμε, ε, η σκάλα μέχρι ένα σημείο μπορούσε να πας. Τελικά συνδέθηκαν από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άφησε να μιλήσει ένα, δύο, Εκπρόσωπο. εκπρόσωπος, ε, παρόλα αυτά... Εδώ ο σύλλογο ήταν πάρα πολύ που θα να μιλήσουν. Ε, από ένα σημείο και μετά η στάση ήταν να, κλεί, να κλείσουν τα μικρόφωνα, ε, προκειμένου ε, να μην ακούγεται όποιο θέλει ε, και να αποκλείονται επί τη ουσία από τη διαδικασία ε, όποιο με παρενέβαινε με τον ε, άτυπο τρόπο ε, και να αποφασίζει, επεμβαίνοντα, να αποφασίζει ένα άνθρωπο για το ποιο θα μιλάει.